αυτοκίνητο είναι αυτό ο γάμος. Το νι είναι πάνω από το όμικρο. Στο ελληνικό αλφάβητο. Και στο λατινικό αλφάβητο. Τι σκεφτήκανε. Τα είδατε. Τα συμπολίτε. Προσέξατε. Η ερώτηση όχι. Η ερώτηση ήταν. Δεν εγκρίνω, όχι, εγκρίνω, ναι. Άρα το θέτα πήγαινε πάνω από το έψινο και το όχι πήγαινε πάνω από το ναι. Ενόχλησε κανένα, το πρόσεξε κανείς. Αν δεν θες να το δεις, αν δεν θες να το δεις, αν δεν θες να το δεις, το λέω την φορά, απλώς δεν το θες. Με τον ίδιο τρόπο, αυτή είναι η συλλογιστική σύστημα. Τώρα, αν συμφωνώ πάρα πολύ και κακώς έδωσες, Ανδρέα, να δεις ότι διαφωνώ. Συμφωνώ πάρα πολύ με ό,τι είπε ο Ανδρέας προηγουμένως για τη δικιά μας εθνική, για τη δικιά μας εθελοντική. Και πραγματικά, Θανάση, ότι εάν γίνουν αύριο εκλογές και τις πάρει ο Μητσοτάκης, που είναι το πιο πιθανό, γιατί ο εκλογικός νόμος θα είναι ο ίδιος και θα λειτουργήσει πάλι το σύνδρομο της χαμένης ψήφου. Διότι όσο σου λένε στις εκλογές, ότι με μία ψήφο διαφορά παίρνεις μπόνους 50 ευρώ. Με μία ψήφο. Άρα τι θα τη δώσω στα μικρά, όχι θα τα δώσω στο Μητσοτάκη, θα δώσω στο Τσίπρα. Ε, μόνο τα μεγάλα ακόμα. Αυτή η λογική είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βγει ο Μητσοτάκης. Με τα μυαλά που κουβαλάμε και όσο θα συνεχίσουμε να φλερτάρουμε, να κανακεύουμε και να φλερτάρουμε με τον εθνολαϊκισμό, δεν θα αλλάξει τίποτα επί της ουσίας. Θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Γιατί ο εθνολαϊκισμός δεν είναι πρόβλημα μόνο της αριστεράς, είναι πρόβλημα και της δεξιάς. Και επειδή μας αρέσει να χαϊδεύουμε με τις λέξεις και να λέμε εθνολαϊκισμός που ακούγεται έτσι και λίγο τρυφό, στην πραγματικότητα μιλάμε για τον εθνικό σοσιαλισμό. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Είναι βαθύτατα εθνικό σοσιαλιστικό κόμμα. Αλλά το ίδιο όταν εγώ βλέπω χτες το Στυλιανίδη, για παράδειγμα, να λέει στην πρόταση να την κατασταθούν τα θρησκευτικά με μάθημα θρησκευολογίας. Κάτι που θεωρείται, όχι αυτονόητο κάνει, θεωρείται έτσι. Το πιο αυτονόητο για τον τελευταίο συντηρητικό πολίτη της Ευρώπης. Ότι θα έχει το κοσμικό κράτος, όλες τις θρησκείες, όλα τα στοιχεία. Λοιπόν, και αυτό σου λέει τι θέλουν να καταργήσουν την θρησκεία μας. Λοιπόν, θέλουν να καταργήσουν και την Ελλάδα. Ως Στυλιανίδης. Δηλαδή πιστεύει ότι ένα μάθημα θρησκειολογία στα σχολεία που θα καταργήσει το κατηχητικό του μαθήματος των θρησκευτικών είναι σχήμα κατάργησης της Ελλάδας. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους δεν θέλω να δικαστήσω. Δηλαδή, τους σημερινούς μαλάκες να έρθουν να τους αντικαστήσουν οι αυριανοί μαλάκες.